39 του βιβλίου. Να μην ξεχάσουμε πως αυτή η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το ένα μιλάει για την ενεργοποίηση των β' λεμφοκυττάρων, δηλαδή τη χημική ανοσία, και το άλλο για την ενεργοποίηση των κυταροτοξικών τ' λεμφοκυττάρων, δηλαδή την κυταρική ανοσία. Ύστερα, Δ2, να εξηγήσετε πώς τα μακροφάγα συμμετέχουν στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. Οπωσδήποτε, εδώ έπρεπε τα παιδιά να γράψουν δύο ζητήματα. Αφενός η φαγοκυτάρωση, αφετέρου η αντιγονοπαρουσίαση. Στη σελίδα 32 αναφέρεται ως επιτοπλίστων η φαγοκυτάρωση, δηλαδή οι ενέργειες της μη ειδικής άμυνας που κάνουν τα μακροφάγα. Ύστερα, στη 37, αναφέρεται το δεύτερο σκέλος, η αντιγονοπαρουσίαση, η οποία είναι και η ενέργεια που θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά την ειδική άμυνα του οργανισμού. Τελικά, στο Δ3, είχαμε ένα σχεδιάγραμμα στο οποίο φαινόταν η συγκέντρωση αντιγόνων και αντισωμάτων μέσα σε κάποιον οργανισμό. Σε έναν οργανισμό, μάλιστα, που δεν εμφάνιζε συμπτώματα ασθένειας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει είσοδος αντιγόνων, υπάρχει δηλαδή μόλυνση, δεν υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό μας παραπέμπει είτε σε μόλυνση δεύτερη φορά από το συγκεκριμένο αντιγόνο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει όμως, διότι δεν έχουμε πολλαπλασιασμό αντιγόνων. Αυτό, ο μη πολλαπλασιασμός δηλαδή των αντιγόνων, είναι που αποδεικνύει το ζήτημα πως είχαμε εμβολιασμό. Εφόσον λοιπόν έχει μπει εμβόλιο, δηλαδή νεκρά αντιγόνα στον οργανισμό, έχουμε μία πρωτογενή ανοσολογική απόκριση, η οποία και φαίνεται και μέσω της καθυστερημένης παραγωγής αντισωμάτων που έχουμε. Επομένως, στο ερώτημα να εξηγήσετε το είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης, μιλάμε για πρωτογενή ανοσολογική απόκριση λόγω της ύπαρξης εμβολίου. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα της βιολογίας. Θα τα έκρινα ως έξυπνα θέματα, θέματα τα οποία άγγιζαν και το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος, αλλά και το υπόβαθρο ασκήσεων. Επομένως, σίγουρα τα έγραφαν μαθητές οι οποίοι είχαν ασχοληθεί πραγματικά με το μάθημα. Εύχομαι όπως και πριν καλά αποτελέσματα και καλή τύχη με τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία θα δοκιμαστούν τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.